Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχω ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο vlog για όλους εμάς. Ένα αισιόδοξο και φωτεινό θέμα είναι η ιστορία μιας γυναίκας, την οποία όσοι είμαστε στο πρώτο γκρουπ, στο πρώτο ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήριο που έγινε στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2023, τη γνωρίσαμε και από κοντά. Είναι μια γυναίκα φωτεινή, ξέρει ποια είναι, δεν θα πω το όνομά της, εννοείται. Θα διαβάσω όμως έτσι όπως μου έχει στείλει την ιστορία της και θα σχολιάσω κιόλα γιατί συνομιλήσαμε και λίγο κάτι δια μετά. Αγαπητή Θέκλα, χαίρετε. Είμαι η Τάδε, δεν λέω το όνομά της. Είναι χειρουργός η κοπέλα αυτή και είναι 61 ετών. Ένα θα σας πω, όταν τη βλέπεις δεν την κάνεις για πάνω από 35, άντε το πολύ 40 ετών. Δηλαδή είναι φρεσκαδούρα εμφανισιακά. Και όπως έχω πει πρόσφατα και σε δύο άλλες κοπέλες που ξέρουν και εσύ είναι, ότι άνθρωποι που είναι late bloomers, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι αργούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, φαίνονται πιο νέοι σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό το λέμε δηλαδή για να παρηγοριόμαστε. Όχι για να α, εισηγηθούμε, να αργούμε να ξεκινούμε τη ζωή μας, αλλά επειδή κάποιες φίλες έχουν έτσι στενοχώρια ότι πέρασε μεγάλο μέρος της νεανικής μου ζωής που δεν ζούσα ουσιαστικά και άργησα να ξυπνήσω, υπάρχει αυτό το θετικό στους ανθρώπους που ήδη έχουν αργήσει να ξυπνήσουν ότι δεν τους φαίνεται η ηλικία τους και νομίζω θα ζήσουν και περισσότερα χρόνια από κάποιους άλλοι, άλλους, οι οποίοι ίσως ξεκίνησαν να ζουν πιο νωρί ή πολύ νωρί. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Εγώ σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Το σεμινάριο υπήρξε διδακτικό. Ακούγοντα τι ιστορίε των άλλων συμμαθητριών εντό εισαγωγικών, είχε και, και συμμαθητέ κόρη, ήταν λίγοι άνδρε, αλλά είχαμε και άνδρε. Και κουβεντιάζοντα μαζί του, αισθάνθηκα ανακούφιση. Άγνωστοι μεταξύ μα άνθρωποι όμω με κοινό λεξιλόγιο και επίγνωση τη ψυχολογική μα πραγματικότητα. Σε μια εβδομάδα από σήμερα, το Σάββατο 17. Ιουνίου 2023 στην Αθήνα και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 θα ξα... 2023 στην Αθήνα στο ίδιο μέρος, στο ξενοδοχείο στην Οδό Βουλή, στο ΒΙΤΑ 1935 θα ξανασυναντηθούμε για το δεύτερο διαζώσεις ψυχολογικό εργαστήριο και θα τα πούμε και από κοντά άγνωστοι μεταξύ μας άνθρωποι όπως λέει η φίλη εδώ όμως με κοινό λεξιλόγιο και επίγνωση της ψυχολογικής μας πραγματικότητας επίγνωση επίγνωση είναι ένα χαρακτηριστικό της συναισθηματικής νοημοσύνης η αυτεπίγνωση το λεξιλόγιο μας το δίδαξες εσύ όπου με επιστημονικότητα επαγγελματισμό σοβαρότητα και ανθρωπιά μας έμαθες πως λέγονται αυτά που αισθανόμαστε αυτά που πάθαμε και αυτά που κάνουμε οριοθέτησε στα προβλήματα και τους προβληματισμούς μας. Παλιά δεν υπήρχε αυτό το επίπεδο ψυχολόγου. Νομίζω ότι τα υπερβάλλει λίγο η φίλη εδώ. Εντάξει. Προσπάθησε ως εξή. Γράφοντας την οικογενειακή ιστορία προατυχήματος, αισθάνθηκα ότι του συγχώρησα. Το θα πω ότι η κοπέλα αυτή, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, ήταν μοναχοπέδι, δηλαδή οι γονείς της έκαναν μόνο ένα παιδί και σκοτώθηκαν και οι δύο γονεί σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Εργασιομανία, εφημέρευα όλες τις γιορτές. Μετά το ατύχημα ταξίδευσα σε όλο τον κόσμο. Αγκάλιασα παιδάκια σε Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία, οπουδήποτε. Όπως θα ήθελα να είχαν αγκαλιάσει εμένα. Σε χιλιάδες φωτογραφίες βλέπω τον εαυτό μου στο παιδάκι που κρατάω και στο πρόσωπο μου τη φροντιστή, τη φροντίστρια που θα ήθελα. Τι υπέροχος τρόπος για να επανορθώσει ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε συναισθηματικά παραμελημένο όταν ενηλικιώνεται και επιλέγει συνειδητά να δώσει αγάπη σε παιδιά που και αυτά είναι και συναισθηματικά παραμελημένα. Έγινα γυμνάστρια στα 55. Όντω, η γιατρό, η κοπέλα, είπαμε χειρουργό και στα 55 έγινε γυμνάστρια. Στην παιδική ηλικία με έλεγαν χοντρή και άγαρμπη. Στην πραγματικότητα ήμουν ιδιαίτερο όμορφο κοριτσάκι και τώρα είσαι ιδιαίτερο όμορφο κοριτσάκι, αλλά δεν ήθελα να πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Κάποιους μου θυμίζουν οι γονείς σου, κάποιους πολλούς Έλληνες γονείς. Διάβασα και ψυχοεκπαιδεύτηκα μαζί σου. Επίσης, όπως σωστά μας συστήνει, ζήτησα εκτίμηση από ψυχολόγο και ψυχίατρο. Διότι σκέφτηκα ότι μετά από τόσα μπορεί να πληγώνω άλλους και να μην το ξέρω τεχνικό οι γονεί μου με έσωσαν. Διότι το νεογέννητο είναι θέμα τύχη σε τυχαίρια θα πέσει. Αυτό δεν το λέμε και πολύ συχνά στο κανάλι, ότι είναι τύχη σε ποια οικογένεια θα γεννηθούμε. Όμω ο θάνατο του με βοήθησε διαφορετικά. Άλλα μου πρόσφεραν ω ζωντανή και άλλα ως πεθαμένη. Σε κάθε περίπτωση με ευεργέτησαν. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο, ο οποίο κατάφερε να ξεπεράσει το τραύμα, και εφόσον έχει πάει και αναγκαστικά πλέον ο κόντακτ, εφόσον έχουν πεθάνει οι γονεί τη, μπόρεσε όντω και να συγχωρέσει και να δει το καλό που βγήκε μέσα από το κακό. Είναι δεκαετίε που ονειρεύομαι μια σκούρα μπλε ήρεμη απέραντη θάλασσα, όπου κολυμπάω, άλλοτε πνίγομαι, άλλοτε επιπλέω. Η θάλασσα δεν έχει ποτέ τρικυμία. Είναι όμως πάντα βαθιά, μεγάλη, φοβιστική. Δεν έχει άλλους ανθρώπους και η επιβίωση μου εξαρτάται κάθε φορά από το πώς κολυμπάω. Θυμάμαι μέσα στον ύπνο μου, ξέρω να κολυμπάω. Και τις φορές που πνίγομαι να ρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, αφού ξέρω να κολυμπάω. Είναι ένα καταπληκτικό αυτό που λέει, που περιγράφει, είναι μια κυριολεκτική περιγραφή του ονείρου. Πολύ συχνά μπορεί να έχουμε ένα όνειρο που να επαναλαμβάνεται στον ύπνο μας, το οποίο να είναι ένα όνειρο το οποίο να λέει κάτι για το τι συμβαίνει στο υποσυνείδητό μα. Σα παραπέμπω στο βίντεο που κάναμε με τη Μαριάννα Μιτά, την κλινική ψυχολόγο για τα όνειρα και την, ε, την εξήγηση των όνειρων. Βλέπει, λέει, μια μεγάλη γαλάζια σκου, ε, σκουραμπλέ, σκούρα όχι γαλάζια σκούρα μπλε, ήρεμη απέραντη θάλασσα, χωρί τρικυμία, που άλλοτε κολυμπάει και καταφέρνει να σωθεί και άλλοτε πνίγεται. Νομίζω ότι αυτό το όνειρο, ίσω το υποσυνείδητο τη γυναίκα αυτή, να θέλει να τη πει ότι είσαι μόνη σου σε αυτή τη ζωή και πρέπει εσύ μόνη σου να προσπαθήσει να σώσει τον εαυτό σου. Ο λόγο είναι σπόρο, έλεγε μια παλιά πεθερά μου. Ωραίο αυτό. <laughs> μια παλιά πεθερά μου. <laughs> Καλό. Και προσθέτω, τον λε τώρα και φυτρώνει μετά. Τα λόγια σου ήταν βάλσα μου τα τελευταία 3,5 χρόνια. Έχω ακούσει 1500 βίντεο θέκλα. Όμω ο λόγο για να ευδοκιμήσει χρειάζεται κατάλληλο έδαφο. Αυτό ξαναπέσει το φιλενάδο. Ήδη πρέπει να θέλουμε να αλλάξουμε τον ρου τη δυστυχία μα. Παράδειγμα, παρουσία νεαρών κοριτσιών στο σεμινάριο και κορίτσια άλλη εθνικότητα που καταβάλουν προσπάθεια ψυχοεκπαίδευση στα ελληνικά. Βεβαίω, είχαμε και κορίτσια που δεν ήταν Ελληνίδε, αλλά στα ελληνικά ερχόντουσαν να κάνουν ψυχοεκπαίδευση. Η ποιότητα του εσωτερικού κόσμου δεν έχει να κάνει με φύλο, ηλικία, μόρφωση, εθνότητα, βιωτικό επίπεδο. Είναι η παλιά σοφία που συναντούσαμε και σε ανθρώπους που μιλούσαν συγκροτημένα και σωστά. Στην αναζήτηση λοιπόν της παλιάς σοφίας μας παρέχεις εργαλεία, και μεθόδους απεγκλωβισμού. Σε συγχαίρω για το έργο σου και σε ευχαριστώ για την ενίσχυση της αυτογνωσίας μου. Σε ευχαριστώ επίσης για όλες τις φιλίες που δημιούργησα στο σεμινάριο. Και να διαβάσω και τώρα το μήνυ ιστορικό της φίλης, η οποία γράφει «Ταυτίστηκα με το βίντεο Αριστοτρίτης, 16 Μαΐου, δυνατά σημεία κακοποιημένων ανθρώπων». Μήνυ ιστορικό. Γεννήθηκα σε περιβάλλον υψηλού μορφωτικού επίπεδου και από τις δυο οικογένειες. Στα δύο μου έτη το ζευγάρι είναι εντελώς ατέριαστο. Στα εφτά μου έτη η μητέρα μου σχετίζεται με κάποιον. Συνεχίζουν κρυφά μέχρι τα τριάντα μου. Στα έντεκα μου η μητέρα μου κάνει έκτρωση και περνάω ένα φιαλτικό καλοκαίρι. Πιστεύει η μητέρα μου ότι φταίει η ύπαρξη μου για κάθε πρόβλημα. Μένω σε άλλο σπίτι από τα 25 όμως κοντά τους. Δεχόμουν προσβολές, υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και ηρωνία ποτέ δεν με επένεσαν. Δύο παραδείγματα. Όταν γύρισα σπίτι με το απολυτήριο λυκείου, δεν είχαν έρθει στο σχολείο. Η μητέρα μου ήθελε να το σκίσει, διότι είχα πάρει μόνο 18. Υποθέστε σε τι συνθήκε διάβαζα. Στην τελετή του πτυχίου μου, ο πατέρα μου έβγαλε πολλέ φωτογραφίε για να μου πει στο τέλο ότι ξέχασε να βάλει φιλμ. Ήταν συλλέχτη φωτογραφικών μηχανών. Wow, να αρκισάρε και οι δύο οι σου. Ευτυχώ έχω τρει από το φωτογράφο του Πανεπιστημίου. Στο μοναδικό του παιδί, ο πατέρα μου σε πτυχίο ιατρική δεν έβαλε φιλμ. Μάλιστα. Αυτό κι αν είναι ναρκιστικό σαμποτά στο παιδί σου. Έχει ένα παιδί μόνο, παίρνει το παιδί σου πτυχίο ιατρική, πα να το φωτογραφήσει ενώ είσαι συλλέκτη φωτογραφικών μηχανών και ξεχνά να βάλει φιλμ. Ψυχοθεραπεύομαι στη δουλειά μου, γυρίζω όλο τον κόσμο. Δεν ήθελα γάμο, ούτε παιδιά. Συνεχίζω σπουδέ. μετικίζω στο εξωτερικό, μετικό στο εξωτερικό. Τώρα επέστρεψα λόγω ηλικία. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη ηλικία σου στα 61. Καλά κάνει και επέστρεψε. Άμα σα αρέσει η Ελλάδα, γιατί όχι και εμένα. Και εγώ επέστρεψα στην Κύπρο. Τι! Είμαι καλά και από τότε που σε βρήκα θέκλα μου, ακόμα καλύτερα. Ο λόγο που επέλεξα σήμερα να κάνουμε αυτό το vlog με αυτή την πανέμορφη ψυχή. Και εδώ θα σας πω ότι το, το λέω πολύ συχνά ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε όμορφοι... αλλά εάν είναι όμορφη η ψυχή... αυτό απεικονίζεται πολύ αισθαντικά στο πρόσωπο και στο βλέμμα. Κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο όμορφοι από τους άλλους... όχι γιατί τα χαρακτηριστικά τους έχουν άλλη αναλογία... ή έχουν τα τέλεια χαρακτηριστικά και τις τέλειες αναλογίες... γιατί είναι λαμπεροί και ζωντανοί και αγαπητικοί... Και φωτεινή ψυχή τους. Πρόκειται για ένα σπάνιο πλάσμα η γυναίκα αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τη συναντώ την έχω συναντήσει και στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου μου στην Αθήνα που είχε γίνει 3 Φεβρουαρίου το 2023, τη συντελευταία παρουσίαση του έρωτα, που ήταν και η μοναδική ε, και έχουμε κοινού γνωστού με την κοπέλα αυτή ε, αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι ε, είναι άνθρωποι που δεν θα έκαναν παρέα με τον οποιονδήποτε. Χωρί να σημαίνει ότι οι γνωστοί μα είναι αυτοί που μα καθορίζουν. Εντάξει, γιατί εδώ μπορεί να ακουστεί και λίγο κάπω ε, 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 λάθο, γιατί εδώ θέλω να πω ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αρχισάκια τη κακιά ώρα, σίγουρα όχι η κοπέλα αυτή μιλάω για άλλες περιπτώσεις, επιδιώκουν να κάνουν παρέα και φιλία με γνωστούς ανθρώπους και αξιόλογους ανθρώπους, προκειμένου να το βάλουν στο βιογραφικό τους και θα το αναφέρουν πολύ συχνά. Εγώ ξέρεις, κάνω παρέα με τον Τάδε, μα ξέρεις αυτόν που ήταν υφυπουργός και αυτόν που επεθερός του ήταν υπουργό και είναι και πολύ φίλος με αυτός που είναι βουλευτή και το καθεξής. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο εδώ, απλώς... Ο κοινό φίλο που έχουμε είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι εξαιρετικά καλλιεργημένο άνθρωπο και μιλώντας περισσότερο με τη γυναίκα αυτή μετά από το ψυχολογικό εργαστήριο στην Αθήνα έμαθα και περισσότερα πράγματα για την ίδια. Στην ηλικία που βρίσκομαι στα 28 μου χρόνια πλέον είμαι σίγουρη, είμαι βέβαιη ότι το τοξικό μετρό μου λειτουργεί πάρα πολύ καλά ιδιαιτέρως στις διαζώσεις επικοινωνίας αλλά και στις γραπτές. Το εμπιστεύομαι απόλυτα. Όταν δεν πρόκειται για φλερτ, όταν πρόκειται για ανθρώπους που γνωρίζω σε άλλα πλαίσια, φιλικά, επαγγελματικά κλπ. Είναι, λειτουργεί πάρα πολύ καλά το τοξικό μου και οπωσδήποτε στην περίπτωση αυτή δεν έπιασε τίποτα. Το τοξικό μου γιατί η κοπέλα είναι οτιδήποτε άλλο από τοξική. Έβαλα τίτλο σε αυτό το βίντεο από θύμα, επιζώσα και ευημερούσα. Όσοι είστε στη συμμετοχή καταλαβαίνετε από πού το έχω κλέψει εντό αγωγικών. Διαβάζαμε στο πιο πρόσφατο βίντεο όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο της Δρ Ράμανη «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» αυτή την έννοια να την αναλύει η Δρ Ράμανη. Λέει υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θυματοποιημένοι στην παιδική του ηλικία ή και αργότερα, είναι θύματα Α, και αν πολεμήσουν πνευματικά, να αλλάξουν το ρούν της δυστυχίας τους, όπως γράφει η φίλη εδώ πέρα, εάν πολεμήσουν και προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα τραύματα που βρίσκονται μέσα στη ψυχή τους και να τα αντιμετωπίσουν και να αντιμετωπίσουν και τους εσωτερικούς τους δαίμονες τότε μπορούμε να τους ονομάζουμε επιζώντες, survivors. Λέει δηλαδή δεν είναι ωραία να λέμε τα θύματα της ναρκισιστικής κακοποίησης. Καλύτερα να λέμε οι επιζώντες της ναρκισιστικής κακοποίησης εάν περιγράφουμε τον εαυτό μας και είμαστε άνθρωποι που είμαστε σε μια πορεία ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας. Τώρα... Κάποιοι οι οποίοι είναι ενάρκησοι και ήδη α, επιλέγουν συνειδητά να ονομάζονται θύματα και όταν σου διηγούνται την ιστορία τους δεν μπορείς παρά να νιώσει έναν για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ε, στην ουσία κλαίνε και κλαίγονται και είναι και χειριστικοί και κάνουν και επίκληση στο συνέστημα. Άρα η λέξη θύμα, να τη χρησιμοποιώ για να περιγράψω εμένα, δεν είναι καλή ιδέα. Είμαι θύμα αναρκησιστικής κακοποίησης. Είναι καλύτερη ιδέα να το λέω και να το πράττω, να είμαι επιζών, επιζώσα ναρκισιστικής κακοποίησης. Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ στο κανάλι μας είμαστε επιζώντες ναρκισιστικής κακοποίησης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ασχολούμαστε τόσο πολύ εδώ σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι με την αναγνώριση του ψυχολογικού πολέμου, της ναρκισιστικής κακοποίησης και των διαφόρων όπλων του ψυχολογικού πολέμου και της ναρκισιστικής κακοποίησης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια για να δώσουμε συμπαράσταση, να δώσουμε κατανόηση, να δώσουμε συνέστηση σε ανθρώπους που υφίστανται αδιόρατη ψυχική κακοποίηση και αφιερώνουμε τόσο χρόνο ώστε να δώσουμε εργαλεία για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταφέρουν να ξεπεράσουν τα ζητήματα που έχουν α, με τη σύνθετη διαταραχή, με τα τραυματικού στρες, με την κατάθλιψη, με τις φοβίες, με τα άγχη, με όλο αυτό το ψυχολογικό συρφετό συμπτωμάτων και συνεπειών μιας α, α, ζωής γεμάτης κακοποίηση. Θέλουμε στο κανάλι αυτό, και είμαστε μια αγαπητική κοινότητα, που θέλουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους ανθρώπους να αποθυματοποιηθούμε και να γίνουμε επιζώντες και επιζώσες. Και στα πλαίσια αυτού του σκοπού του καναλιού μας μπαίνει σε απόκρυψη οποιοδήποτε πίσω από ένα προφίλ είτε επώνυμο είτε ανώνυμο βάζει εμπόδια σε αυτή τη δουλειά. Εδώ θέλω να σας πω ότι ε, κάτω από το βίντεο που ήταν πριν δύο-τρει μέρε. Α πω ακριβώ και πότε ήταν αυτό το βίντεο. Ένα βίντεο που ήταν έτσι πολύ συγκλονιστικό νομίζω ήταν προχθέ. Όχι χθε, προχθέ. Ένα λεπτό γιατί αυτέ οι μέρε ήταν πολύ έντονε και ξέχασα και τι μέρε. Το βίντεο όταν το... ήταν προ... προχθέ. Όχι, αντί προχθέ. Όταν το σεξ θέλει να μιλάμε και να φαντασιωνόμαστε για άλλε για να τελειώσει τελείτσες ή με ε, παρατηρήθηκε κάτω από αυτό το βίντεο ένα φαινόμενο που με στενοχώρησε πάρα πολύ ότι κάποιες γυναίκες σχολίασαν ότι η, 25χρονη κοπελίτσα η καταφα, καταφανώς κακοποιημένη και από τους γονείς της και από τον αδίσταχτο σύντροφό της τον 20 χρόνια μεγαλύτερό της ο οποίος είναι ξεκάθαρα σεξουαλικό αρπακτικό έγινε θύμα, έγινε στόχος κάποιων σχολιαστριών ελαχίστων με αλλά υπήρξαν οι οποίες τις είπαν τι είδους εσύ που δέχτηκες να βάζετε τη φωτογραφία εκεί πέρα και τις κούνησαν το δάχτυλο σαν ηθικιστικές κυράτσες. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και εννοείται ότι έσβησα αυτά τα σχόλια. Σε αυτό το κανάλι υποδεχόμαστε ανθρώπους βαριά ψυχικά τραυματισμένους, όχι για να τους θεραπεύσουμε εμείς. Υποδεχόμαστε τους ανθρώπους αυτούς για να τους βοηθήσουμε να ψυχοεκπαιδευτούν, να αναζητήσουν ψυχοθεραπεία και να μπορέσουν να μετατρέψουν το στάτους τους από θύματα σε επιζώσες και επιζώντες. Είναι απαράδεκτο για τη δική μας ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα τέτοιου είδους Σχόλια, απαράδεκτα. Και επειδή αυτές τις μέρες ε, το έχουμε συζητήσει και στη, στα σχόλια στην κοινότητα πραγματικά έχει δυσκολευτεί πολύ η υγεία μου γιατί δεν ξέρω, έχουν αρχίσει οι ζέστες, ίσως και επειδή τον τελευταίο καιρό ανακοίνωσα ωραία πράγματα και είμαι χαρούμενη γιατί αλλάζω εκδοτικό οίκο, είμαι χαρούμενη γιατί ξεκινήσαμε τον τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, είμαι χαρούμενη για τα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια στην Αθήνα, μου έχουν στείλει κάποια δώρα, δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι φθονεροί και φανατισμένοι μου έκαναν αήθειο. Αήθη τοξική επίθεση και μάλιστα το ένα από τα δύο βίντεο που θα ανέβαζα σήμερα επέλεξα συνειδητά να μην το ανεβάσω γιατί δεν αξίζει τον κόπο να έχω τον οποιοδήποτε τοξικό άνθρωπο να εκτοξεύει χολή εναντίον. Και χθε το βράδυ έγιναν κάτι επεισόδια τα οποία έχουν σβηστεί. Λοιπόν, ε, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ αυτό που έγινε αυτές τις μέρες να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να προβάλλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι λεβέντες, είναι ψυχικά και συναισθηματικά φιλότιμοι, ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για την καλοσύνη και με καλούς σκοπούς και με καλοήθεια, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να μετατρέψουν το στάτους τους από θύμα σε ευημερούντα ή ευημερούσα να φύγουμε από το θύμα, να πάμε στο επιζών, επιζώσα και να πάμε στο ευημερών, ευημερούσα. Να φτάσουμε σε ένα σημείο που να ευημερούμε. Να αντλούμε ικανοποίηση από τη ζωή μας. Να αντλούμε ευχαρίστηση από τη ζωή μας. Και να είμαστε λαμπεροί, χαρούμενοι και υπέροχοι. Κι ας κάνε τα ναρκισάκια κάθε είδου και ξερνάνε φθόνο και χολί Τους κάνουμε πέρα και προχωράμε. Στόχος μας είναι από θύματα να γίνουμε επιζώντες και από επιζώντες ευημερούντες. Μας το εύχομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για αυτή τη την επιστολή και για αυτή την υπενθύμηση που μας έκανε το ότι υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι φωτεινοί, λαμπεροί, πανέμορφοι και ξαναλέω ότι η ομορφιά από μέσα ξεκινάει και βγαίνει προς τα έξω οι οποίοι μπορούν να είναι φάρει ελπίδα και παραδείγματα ελπίδα, γιατί ακούμε πολύ συχνά μα χάλασε ο κόσμο, μα δεν υπάρχουν άνθρωποι. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν και θα παραμείνουμε πιστοί στου ανθρώπου αυτού και πιστοί στον ανθρωπισμό και πιστοί στι ανθρωπιστικέ μα αξίε και δεν θα υποκύψουμε σε οποιασδήποτε τοξικές επιθέσεις από όπουδήποτε. Σας αγαπώ πολύ.